Το δρόμο για την φυλακή έδειξε αργά χθες βράδυ ο ανακριτής στον υποδιευθυντή της εφορίας Κέρκυρας, μετά, με συγχωρείτε πολύ, την απολογία του για το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς εφοριακών στο νησί. Η Ραορχάνη, οι απαντήσεις του δεν έπεισαν. Ο υποδιευθυντής της εφορίας Μίνα είναι μάλιστα το άτομο που κατηγορείται ως ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης των εφοριακών. Ήταν ο πρώτος ο οποίος απολογήθηκε χθες για περίπου 3 ώρες. Όμως, όπως είπες και εσύ, δεν κατάφερε να πείσει τις εισαγγελικές αρχές και έτσι πήρε τον δρόμο για την φυλακή. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όλες τις ευάρους του κατηγορίες και χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ανέφερε πώς είναι δυνατόν μέσα σε 1,5 χρόνο στην Κέρκυρα να έχω συστήσει εγκληματική οργάνωση η οποία εκβιάζει επιχειρηματίες. Είμαι αθώος, δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι Μίνα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισής τους 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και χρηματική εγγύηση από 3 έως 30.000 ευρώ για τους εφοριακούς και 1.000 ευρώ για τον ιδιώτη λογιστή. Τώρα, κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με την δικογραφία όλοι τους συμμετείχαν σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις εκβιασμών επιχειρηματιών στο νησί της Κέρκυρας από τον περασμένο Μάιο μήνα. Και η υπόθεση δεν σταματά εδώ, γιατί τώρα πια βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Την έχει αναλάβει ο δικαστικός λειτουργός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραορχάνη.